Εξελίξεις σημαντικές εκεί. Ο Χρήστος Νικολαίδης μας έστειλε πριν ένα μήνυμα. Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχουν ζητήματα με τις εκλογές και με την καταμέτρηση. Έλα, Χρήστο, καλή σου μέρα. Ναι, καλή σας μέρα. Πρόκειται για μια καταμέτρηση ψήφο με ψήφο. Η μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στο εκλογικό τμήμα που γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων είναι πραγματικά στήθος με στήθος. Το ζήτημα όμως τώρα ποιο είναι? Ότι πριν από λίγα λεπτά, και ενώ βρισκόμασταν όλοι μαζί στα γραφεία της Ομόνιας, ναι, δόθηκε από τους εκλογικούς αντιπροσώπους του κυρίου Μπελέρη το μήνυμα, ναι, ότι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή σταμάτησε να μετρά τις κάλπες. Κάτι το οποίο ξεσήκωσε τις αντιδράσεις εδώ των Ομογενών. Ο Θοδωρής, ο Γκούμας είναι εδώ μαζί μας. Ποια ενημέρωση είχατε ακριβώς? Γιατί σας είδαμε από το γραφείο της Ομόνιας, φύγατε όλοι μαζί και μάλιστα εξοργισμένοι. Οι άνθρωποι μας, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον χώρο και βοηθούν στη διαδικασία της καταμέτρησης όπως προβλέπετε, μας ενημέρωσαν ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι έχουν μπλοκάρει τη διαδικασία της καταμέτρησης. Σε ποιο σημείο ακριβώς έγινε αυτό το μπλόκο? Είμαστε αυτή τη στιγμή, υπολείπονται 6 κάλπες για να ολοκληρωθεί όλη. Από τις 36 έχουν καταμετρηθεί οι 30 και τι αποτέλεσμα έχουμε αυτή τη στιγμή από μέχρι αυτήν την ώρα? Υπάρχει μια διαφορά η οποία είναι πάρα πολύ μικρή και υπερκαλύπτεται από αυτές τις κάλπες οι οποίες δεν έχουν ανοιχθεί. Παραδοσιακά κάλπες οι οποίες αναδεικνύουν ως νικητή τον κύριο Μπελέρη. Η διαφορά τελευταία καταμετρημένη είναι γύρω στους 120 ψήφους μπροστά ο Γκόρο. Ναι. Ναι. Αλλά εσείς εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να καλυφθεί, γιατί οι 6 κάλπες οι οποίες απομένουν είναι από περιοχές, από εκλογικά τμήματα τα οποία παραδοσιακά. Όλο αυτό είναι μια. Γιατί σταμάτησε? Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό είναι σε συνέχεια της όλης διαδικασίας και της όλης πλεκτάνησης και της χευωρίας που έχει ξεκινήσει και ο κύριος Ράμπα κατά της ημάρας και του κύριου Μπελέρη. Τι θα κάνουν στα ίδια πλαίσια, λοιπόν, συνεχίζεται η όλη διαδικασία. Φοβούνται ενωθεί από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και τι εικόνα έχετε τώρα, τι θα κάνουν, τι μπορούν να κάνουν? Θα μπορούν να σταματήσουν τη διαδικασία ή υποχρεούνται να την ολοκληρώσουν? Εφόσον το επιθυμούν και αν θέλουν να τραβήξουν κι άλλο το σκηνή, μπορούν να μπλοκάρουν τη διαδικασία, να ζητήσουν παράταση, να φύγουν οι ειδικοί κ.ο.κ. Εμείς γι' αυτό καθόμαστε εδώ, αρκετά μακριά από το χώρο. Δεν έχει και διαδηλώνουμε δημοκρατικά αυτό το οποίο ζητάμε, να συνεχιστεί η διαδικασία και να δούμε ποιον έχει αναδείξει νικητή η κάλπη. Παρατηρητές του ΑΣΕ ή κάποιες ανεξάρτητες αρχές δεν υπάρχουν μέσα? Παρατηρητές του ΑΣΕ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν είναι μέσα. Αυτές οι μέρες είναι μόνο το συνδυασμό. Καθώς και επιτελείο της ελληνικής πρεσβείας. Ωραία. Αυτό είναι το. Άρα μυρίζει παρούτη η υπόθεση εκεί. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται ομαλά. Έτσι, Χρήστο. Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό. Και υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο ενδεχομένως σε λίγα λεπτά να μπορέσω να σας το στείλω. Ναι. Μέσα από τη διαδικασία, την ώρα που φαίνεται η αντίδραση των ανθρώπων εδώ της μειονότητας που ξεσηκώνονται όταν κάποιος τους λέει ότι σταματάμε εδώ να δούμε τι θα γίνει. Ενώ, επαναλαμβάνω, απομένουν να καταμετρηθούν 6 κάλπες από τα εκλογικά τμήματα τα οποία παραδοσιακά βρίσκονται στο κέντρο της Χιμάρας και ψηφίζουν ακριβώς. Και έχει προταθεί και σοβαρή ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Εντάξει, φάνηκε η ιστορία αυτή που πήγαινε, παιδιά, όταν φυλακίζεις δύο στελέχη της μειονότητας, καταλαβαίνεις τι πάει να γίνει και τώρα μπαίνει και η σφραγίδα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Δεν είναι καλά δείγματα. Για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα, Χρήστο, σε περιμένουμε για λίγο ξανά. Πάμε, παιδιά, τώρα να δούμε το βίντεο αυτό που μας είπε πριν ο Χρήστος Νικολαίδης. Τι έγινε μέσα εκεί στην καταμέτρηση την ώρα που σταματάνε. Για να το δούμε. Πω. Βλέπετε τώρα τι μήλος επικρατεί εκεί. Υποτίθεται πρέπει να γίνεται καταμέτρηση και να γίνεται σωστά. Και βλέπεις 10-15 από πάνω, οι οποίοι φωνάζουν ο ένας στο μακρύ του και εδώ το κοντό του. Νόημα, ο κύριος, εδώ στο. Και έχει σταματήσει η διαδικασία μας, είπε ο Χρήστος. Είμαστε στις 21 από τις 30 κάλπες. Είδες εδώ ο κύριος που λέει. Κάνει ένα νόημα. Λέει, φτάσε, ποιο το κάνει, 21 από 30 έχουν καταμετρηθεί. Ναι. Φαίνεται να προηγείται ο Γκόρο εκεί, ο Αλβανός, κατά 200 ψήφους. Αλλά, όπως μας είπε ο Χρήστος Νικολαίδης, στις υπόλοιπες κάλπες, οι υπόλοιπες κάλπες είναι του Μπελέρη. Και εδώ. Ναι, ναι, βέβαια. Και εδώ. Βεβαίως, βέβαια. Εδώ. Ησυχία. Και θα κάνει το νόημα. Ναι, ναι. Έτσι. Κατεβάστε, λέει, και ησυχία. Μην μιλάτε. Μην μιλάτε.